εμείς ξεκινήσαμε ήδη το πρόγραμμά μας, όπως σας είπε ο κ. Μποζούδης, με δύο παραστάσεις. Κάνουμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα και είναι λογικό, γιατί υπήρξαν αλλαγές, όπως ξέρετε, νέο διοικητικό συμβούλιο και όλα αυτά είναι λίγο χρονοβόρα. Και έτσι πήγε λίγο πίσω. Αλλά είναι μια ευχάριστη στιγμή, επειδή το θέατρο όμως ποτέ δεν μένει κλειστό. Στο θέατρο είναι πάντα ανοιχτό, δεν υπάρχει μέρα που δεν δουλεύει το θέατρο. Οι άνθρωποι του θέατρου το ξέρουν καλά και οι υπάλληλοι και όλοι. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την θεατρική μας σεζόν. Είμαστε εδώ στο Αντιγόνη Βαλάκου που μας αρέσει πολύ. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Θα επιθυμούσαμε βεβαίως να ήταν διπλάσιοι οι θεατές, ο χώρος των θεατών, οι θέσεις. Η Καβάλα έχει ανάγκη από ένα θέατρο 400 τουλάχιστον θέσεων για να μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμά του, για να μπορεί να στέκεται ψηλά, για να μπορεί να έχει παραστάσεις σημαντικές, εκτός εάν θέλουμε να πληρώνουμε κάποιες παραστάσεις σημαντικών ηθοποιών και σκηνοθετών, είτε του χορού, είτε του θεάτρου, είτε της μουσικής, να είναι εδώ. Εγώ στεναχωριέμαι λίγο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έρθουν οι σημαντικότεροι άνθρωποι της δουλειάς μας εδώ, γιατί είναι οικονομικό το πρόβλημα, ξέρετε. Θα μπορούσαμε να είχαμε παραστάσεις πολύ σημαντικές το χειμώνα, αν είχαμε έναν χώρο 400 θέσεων. Θα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο. Θα είχαμε ένα πρόγραμμα λοιπόν από τον Οκτώβριο μέχρι τέλος Μαΐου, όπου θα μπορούσαν να έρχονται και οι Δραμηνοί και οι Ξανθιώτες εδώ, να ήταν ένας πόλος έλξης η Καβάλα, να ήταν ένας δυναμικός χώρος, και αυτό το λέω τώρα και το δένουμε και με το πρόγραμμα αυτό, με το θέμα του φεστιβάλ του καλοκαιριού, με τα κλειστά κτίρια. Υπάρχουν κλειστά κτίρια που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αυτό συζητήσαμε με τον κύριο Μουριάδη. Και γι' αυτό θέλουμε το φεστιβάλ το καλοκαίρι να είναι αφιερωμένο σε αυτά τα κλειστά κτίρια, που όμως δεν είναι νεκρά, αναπνέουν, έχουν ήχους, έχουν ιστορία. Εμείς κάναμε μια τέτοια ιστορία εδώ, όπως είδατε πολύ καλά και το αγκαλιάσατε πολύ καλά αυτό, το έργο που ανεβάσαμε της κυρίας Κρυθαρέλη, η ιστορία του Πατρογονικού. Είδατε τι πράγματα ξεπήδησαν μέσα από αυτό, από ένα απλό σπίτι, το οποίο ευτυχώς αυτό κατοικείται. Είδατε πώς αντιμετώπισαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού. Δεν ήταν ένα τόσο στενό και τοπικό. Εμείς έχουμε τη δική μας καλλιέργεια, τη δική μας τοπική καλλιέργεια, αλλά που πάντα συνομιλεί με ανοιχτούς ορίζοντες. Και αυτό είναι η επιθυμία μας. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα που είναι και στα χέρια του κυρίου Μουριάδη τώρα είναι να βρεθεί ένα γήπεδο 400 θέσεων. Και γιατί και όχι 800, για να μπορούν να έρθουν και μεγάλες συναυλίες. Και έτσι να είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να ανακοινώναμε ένα πρόγραμμα μέχρι το Μάιο με τις σημαντικότερες παραστάσεις, όπου θα έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί εδώ. Ξέρετε, είναι πολλά τα έξοδα από Αθήνα να έρθει ένα θίασος με 10 και 15 ανθρώπους, διανυκτερεύσεις, εισιτήρια. Και εμείς δεν πληρώνουμε. Αυτές τις παραστάσεις που έρχονται δεν τις πληρώνουμε. Απέναντίας παίρνουμε και ένα μικρό ελάχιστο ποσοστό για τα λειτουργικά έξοδα του θεάτρου. Οπότε με 200 θέσεις, καταλαβαίνετε, για σκεφτείτε ένα θίασος με 5, 6, 7 ηθοποιούς μεταφορικά και αυτά, δεν βγαίνει, ας είναι γεμάτο το θέατρο κάθε μέρα. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο είναι για τον κύριο Μουριάδη και για όλους εμάς να βρεθεί αυτό το γήπεδο. Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες ομάδες χωρίς γήπεδα. Η Καβάλα έχει ορίζοντα, έχει ανοιχτούς χώρους και γι' αυτό το φεστιβάλ φέτος το καλοκαίρι θα βάζει αυτό, και ευχαριστώ τον κύριο Μουριάδη που, γιατί είμαστε φίλοι μένα, αλλά δεν πάει να, τώρα είναι δήμαρχος και είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής. Η φιλία είναι κάτω από αυτά. Οι φιλίες είναι κάτω από αυτά, όπως ξέρετε. Δεν συντηρούν τα μεγάλα έργα οι φιλίες, τα συντηρούν οι συνέπειες και η εργατικότητα. Λοιπόν, οι φιλίες τις ξέρουμε, τις έχουμε δει και εσείς και εμείς σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή ερχόμαστε πάλι σε αυτό το θέμα που σας λέω για το γήπεδο, είναι το βασικότερο. Φυσικά είναι βασικό, σήμερα θα πούμε για το πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ. Για μένα μου είναι εύκολο να κάνω ένα πρόγραμμα σαν αυτό που σας λέω τώρα. Μου είναι πολύ εύκολο και είμαι και στεναχωριέμαι γιατί μου είναι τόσο εύκολο. Θα ήθελα να ήταν πιο δύσκολο. Θα ήθελα να ήταν άλλοι καλλιτέχνες, να έρχονταν και άλλοι καλλιτέχνες σημαντικοί, κυρίως από το χορό, τη μουσική. Σημαντικοί ηθοποιοί εδώ να είναι τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο εδώ. Γιατί ξέρετε, η δουλειά μας αλλάζει κάθε μέρα. Και ένα παιδί νέο που θέλει να πάει στο θέατρο ή θέλει να σπουδάσει φιλολογία ή τη γλώσσα μας ή οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να βλέπει έναν μεγάλο ηθοποιό τον Γενάρη, χειμώνα καιρό στην Καβάλα, ή ένα μεγάλο χορευτή. Γι' αυτό για να έρθει, πρέπει να έχουμε εμείς τον κατάλληλο χώρο να τον καλέσουμε. Γιατί χρήματα δεν έχουμε, όπως ξέρετε, και ξέρετε γιατί δεν έχουμε χρήματα. Λοιπόν, θα έρθω λοιπόν σε αυτό το βασικό θέμα, και η ανάγκη δηλαδή της θεματικής του φεστιβάλ ξεκινάει από μια πραγματική ανάγκη. Δεν επινοήσαμε να βρήκαμε ένα θέμα.
μια ανάγκη. Ας να μετά από 10, 15, 20, 30, 40 χρόνια θα είμαστε κλασικοί εμείς με τον Θόδωρο. Ας φτιαχτεί αυτός ο χώρος. Ας φτιαχτεί.